στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός επιλοξένησε την ΑΕΚ στο κλασικό αθηναϊκό ντέρμπι. Μια μεγάλη συνάντηση που συγκέντρωσε τα βλέμματα των φιλάθλων όλης της χώρας. Οι θεατές από νωρίς κατέλαβαν τις θέσεις των στα εξέδρα του γηπέδου, αναμένοντας την είσοδο των 22 ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής εσημείωσε το εναρτήριον λάκτισμα υπό τας επιδοκιμασίας των φιλάθλων, οι οποίοι ενεψύχωναν τους παίκτες των ομάδων του. Ο Παναθηναϊκός επαρουσιάστηκε πολύ δυνατός, δημιουργώντας ευκαιρίες χωρίς όμως να καταφέρει να παραβιάσει την αιστεία της ενώσεως. Η ομάδα της ΑΕΚ ανεζήτησε και αυτή διέξοδο προς την αντίπαλο άμυνα, επιζητώντας την επιτυχία. Στο 44ο λεπτό της αναμετρήσεως, εις μίαν αντεπίθεση της ΑΕΚ, όπου μόνης ευρέθη σε επίκαιρον θέση και κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα παρά την προσπάθεια του Οικονομόπουλου. Με αυτό το τέρμα, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια δια την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός αναζητούσε τον τρόπο της ισοπαρίσεως προκειμένου να αποφύγει μια δεύτερη νίτα, καθώς 15 ημέρες πριν είχε ιτηθεί από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη με 2-0. Προσπάθειες όμως απέβησαν μάταιοι και ο χρόνος κυλούσε εις βάρος των, με την ΑΕΚ να γιγαντώνεται και να πλησιάζει εις μια μεγάλη εκτός έδρας επιτυχία.
Το σφύριγμα της λήξεως του αγώνος από τον διαιτητή ανέδειξε νικήτριαν την ΑΕΚ, χάρη στον γκολ του Πομόνη στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, και οι κυρινόμαυροι πήραν την ρεβάνς για την ήττα με 2-0 στην έδρα τους στον αγώνα του πρώτου γύρου.